Καλησπέρα κύριε Φιλιζανή. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω, έχει ξαναγίνει τέτοια συγκέντρωση στο Ηράκλειο? Εγώ προσωπικά μόνο όταν από παιδάκι θυμάμαι τέτοια συγκέντρωση. Είμαι τώρα 45 χρονών. Επί εποχές δεκαετίας 90, τότε που είχαν κλείσει οι αγρότες, αν θυμόσαστε, την Ομαρχία Ηρακλείου τότε. Για να κατεβαίνει λοιπόν τόσος κόσμος σε μια τέτοια κινητοποίηση, πάει να πει ότι αυτό το αίτημα της διάσωσης του νοσοκομείου, δεν είναι ένα σχήμα λόγου. Τι συμβαίνει με το Βενιζέλιο? Κοιτάξτε, το Βενιζέλιο είναι ένα ιστορικό νοσοκομείο. Εξυπηρετεί όλη την Κρήτη, όχι μόνο τις πολιτείες του Ηρακλείου και τα γύρω νησιά, από το 1950 περίπου. Και η κοινωνία εδώ είναι συνυφασμένη με αυτό το νοσοκομείο. Σε αυτό το νοσοκομείο μεγάλωσε, αυτό επισκέφεται, αυτό είναι το αγαπημένο νοσοκομείο. Και είναι ίσως το μεγαλύτερο δευτεροβάθμιο νοσοκομείο στην Ελλάδα. Επομένως, καταλαβαίνετε τι σημασία έχει, αν καταφέρουμε να διασώσουμε αυτό το νοσοκομείο, για όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι μία από τις ναυαρχίδες του. Εξηγήστε μας, από τι απειλείται το νοσοκομείο ώστε να έχει ανάγκη τη διάσωσή του? Θα σας πω κάτι απλό. Πριν ξεσπάσει ο COVID, 2018-2019, το νοσοκομείο, αν λάβουμε υπόψη το μέγεθός του, σε παραγωγικότητα, το οποίο έχει να κάνει με αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων, επισκεψιμότητα, εξετάσεις που κάνουν οι ασθενείς κτλ., σε σχέση με το μέγεθος, ερχόταν στη δεύτερη θέση πανελλαδικά. Μετά τον Ευαγγελισμό. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κάνουν τακτικά χειρουργία. Δεν γίνονται τακτικά χειρουργία. Γιατί? Γιατί η πολιτική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, με τα μνημόνια ξεκίνησε, αλλά έχει χειροτερεύσει τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση, έχει οδηγήσει το προσωπικό σε παραιτήσεις, σε αποχωρήσεις, για να βρουν αλλού την τύχη τους, κάπου καλύτερα. Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση δηλαδή του νοσοκομείου, σε τι κατάσταση βρίσκεται? Η κατάσταση είναι τραγική. Το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή έχει περίπου 1.100 άτομα που το υπηρετούν και του λείπουν 40 γιατροί, πάνω από 100 νοσηλευτές και άλλα περίπου 150 άτομα προσωπικό, διοικητικό, τεχνικό, παραϊτρικό, το οποίο τα χρειάζεται για να λειτουργήσει όπως θα έπρεπε να λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες. Και σε αυτούς βέβαια, να πούμε στο υπάρχον στελεχειακό δυναμικό, το 30% είναι συμβασιούχοι, έτσι. Οπότε πρέπει να παραμείνουν και αυτοί και να προσληφθούν άλλα 300 άτομα περίπου. Στα αιτήματα που φαντάζομαι θα είναι η άμεση πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, οι ηθήνοντες τι απαντούν? Οι ηθήνοντες. Καταρχάς, ο Υπουργός τρομοκρατήθηκε με τη συγκέντρωση, κατάλαβε τη σημασία του νοσοκομείου, καταλαβαίνει τι τον περιμένει και ότι ο κόσμος είναι σε αναβρασμό και κατέβηκε στο Ηράκλειο τη Δευτέρα, προσπαθώντας να κατευνάσει λίγο τα πνεύματα, να προσπαθήσει λίγο να ηρεμήσει την κατάσταση. Και η λύση που πρότεινε ήταν για ένα τρίμηνο να φέρει ιδιώτες αναισθησιολόγους με μπλοκάκι, γιατί εκεί αυτή τη στιγμή εντοπίζεται το βασικότερο πρόβλημα, καθώς στην έλλειψη αναισθησιολόγων και αυτό δεν λειτουργούν και τα χειρουργεία, προκειμένου να καλυφθούν, να ανοίξουν κάποια χειρουργικά τραπέζια και ταυτόχρονα με κάποιες fast track διαδικασίες εντός τριμήνου υποτίθεται να κάνουν προσλήψεις. Εμείς το θεωρούμε αυτό τοπικό, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση χωρίς να δώσουν κάποια οικονομικά κίνητρα ή οποιαδήποτε άλλο κίνητρα να μπορέσουν να προσλάβουν το προσωπικό που απαιτείται. Επειδή το είδαμε και στο Αγία Όλγα, το είδαμε και στο Μεταξά, το είδαμε και στο Βενιζέλιο, αυτές οι εκπαραθυρώσεις διοικήσεων. Καλά, εσείς δεν έχετε εικόνα για τα άλλα νοσοκομεία. Σε ό,τι αφορά το Βενιζέλιο, πού αποσκοπούν? Αποσκοπούν στο να προσπαθήσουν να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου κάπου την ευθύνη, ενώ ο κύριος υπεύθυνος είναι το ίδιο το Υπουργείο και η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση. Είναι καθαρά κεντρική κυβερνητική πολιτική αυτό και απόφαση η εμπαραβηματοποίηση της υγείας για να μπορέσουν τα φιλέτα, τα λεγόμενα, απεικονιστικές εξετάσεις, χειρουργία, να τα δώσουν σε ιδιώτες. Εγώ αυτό βλέπω. Αυτό είναι ο σκοπός τους. Μπήκα μέσα στην. Γιατί υπάρχουν και βίντεο από τη χτεσινή συγκέντρωση. Αναλαμβάνω, είναι. Σημερινή ήταν, σήμερα. Η σημερινή συγκέντρωση. Μπήκα. Είναι η εικόνα αυτή. Είναι απίθανη με τον κόσμο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ήταν. Μου έκανε εντύπωση η παρουσία όχι μόνο των γιατρών, των μόνιμων, αλλά των ειδικευόμενων γιατρών.
Και είδα αυτή την ομιλία του ειδικευόμενου χειρουργού, αν θυμάμαι καλά, Γιακουμάκη στο όνομα. Σωστά, είναι στη χειρουργική κλινική, ειδικευόμενος. Ο άνθρωπος έκανε έκκληση στους παρευρισκόμενους να συνεχίσουν τον αγώνα τους για την ύπαρξη του νοσοκομείου, έτσι ώστε να μην τους αφήσουν να φύγουν στο εξωτερικό, οι γιατροί. Ναι, τα παιδιά προφανώς θέλουν να κάνουν την εκπαίδευσή τους και να παραμείνουν στον τόπο τους, στην Ελλάδα, στην πατρίδα τους. Και για να μπορέσουν να παραμείνουν, καταρχάς πρέπει να λειτουργούν σωστά, να μπορέσουν να εκπαιδευτούν, γιατί δεν γίνεται να βγεις χειρούργος, για παράδειγμα, χωρίς να κάνεις χειρουργία. Έτσι, υπάρχει και ένα μήνυμο χειρουργείο που πρέπει να κάνουν. Και φυσικά πρέπει να έχουν και τις κατάλληλες απολαβές, με βάση και με την κρίση την οικονομική που έχουμε και την ακρίβεια, για να μπορέσουν να ζήσουν και να παραμείνουν στον τόπο τους. Ποιο το νόημα να τους εκπαιδεύουμε και να φύγουν στο εξωτερικό? Μετά ως χώρα δεν θα έχουμε ούτε δωρεάν δημόσια υγεία ούτε τίποτα. Πείτε μου κάτι, εσείς ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ του Βενιζέλιου, με από την εμπειρία αυτή και μεταφέροντας όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία είναι εις γνώσιν όλης της Κρήτης από ό,τι καταλαβαίνω και όχι μόνο του Ηράκλειου, οι απαντήσεις που παίρνατε εκεί από τις διοικήσεις, δηλαδή από το Υπουργείο στην πραγματικότητα, ποιες ήταν? Κοιτάξτε, οι απαντήσεις είναι ότι οι θέσεις φεύγουν από το νοσοκομείο, προκυρίζονται αλλά βγαίνουν άγονες. Στο νοσοκομείο εδώ και χρόνια σφυρίζουν αδιάφορα. Άμα σκεφτείτε ότι οι μισθοί είναι παγωμένοι εδώ και πάνω από 10 χρόνια, είναι, πιστεύουμε, καθαρά πολιτική απόφαση να δώσουν στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα στον χώρο της υγείας και να μοιράσουν την πίτα. Για παράδειγμα, ενώ έχουν δοθεί κονδύλια για το Βενιζέλιο, για εξοπλισμό, καινούργιο αξονικό, καινούργιο στεφανιογράφο που εγκαθίσταται, μία από τις καινούργιες σύγχρονες χειρουργικές αίθουσες που θα φτιαχτεί το επόμενο διάστημα στην Ευρώπη, ενώ είναι κοροϊδία, ενώ δεν μπορούμε να κάνουμε χειρουργία ενώ φτιάχνουμε αίθουσες. Ποιος θα τα δουλέψει όλα αυτά? Εγώ δηλαδή δεν είμαι υπέρ της άποψης που όλοι πιστεύουν το Βενιζέλιο θέλουν να το κάνουν ένα κέντρο υγείας. Δεν γίνεται. Καταρχάς, το επόμενο διάστημα ξεκινάει και η ανακαίνιση του παλιού κτηρίου από το 1950 που είναι. Πιστεύω ότι το ετοιμάζουν για να το δώσουν σύμπραξη στον ιδιωτικό τομέα. Και σε αυτό πρέπει όλοι να παλέψουμε, γιατί αν καταφέρουμε να σώσουμε το Βενιζέλιο, θα μπορέσουμε να σώσουμε, πιστεύουμε, και τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Αν χάσουμε αυτή τη μάχη, το παιχνίδι θα είναι δύσκολο για όλους μας. Εκτός από τη σημερινή στάση που είχατε και αυτό το τεράστιο συλλαλητήριο σήμερα, προγραμματίζετε και άλλες κινητοποιήσεις, κύριε Φιλιζανή? Αυτή ήταν η απαρχή. Ο κόσμος τώρα ξύπνησε. Μέχρι στιγμής δεν ξέρω, ήταν σε άρνηση, ήταν επειδή με την αυταπάρνηση όλου του προσωπικού του νοσοκομείου που κάνουν διπλοβάρδιες, που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τους πάντα, δεν είχαν καταλάβει τη σοβαρότητα του προβλήματος. Πλέον όμως ο κόσμος αντιλήφθηκε με το να σταματήσουν τα τακτικά χειρουργεία ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο σημείο μηδέν και ότι αν δεν γίνει κάτι χάνουμε το Βενιζέλιο, χάνουμε τη δημόσια υγεία, χάνουμε την πρόσβαση που έχουμε σε δωρεάν παροχές υγείας. Επομένως τώρα ξεκινάμε και να είναι σίγουροι και στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο ότι θα ακολουθήσουν μαζικότερες κινητοποιήσεις. Και ο στόχος μας είναι όλο αυτό το σχέδιο να το πάρουν πίσω. Βλέπω, μας στέλνουν μηνύματα φίλοι που μας ακούνε από την Κρήτη. Υπάρχει νέα κινητοποίηση από ό,τι μου λένε Παρασκευή, μεθαύριο, στις 28. Την Παρασκευή λοιπόν, επειδή το σημερινό συναλλητήριο, παρόλο που είχε τεράστια επιτυχία, mm-hmm. είχε πάνω από 3.000 άτομα, ήταν ώρα δύσκολη, ήταν πρωινή. Mm-hmm. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, άλλοι πολίτες του Ηρακλείου που εργάζονται, δεν μπορούσαν να έρθουν και να συμμετέχουν εύκολα σε αυτό. Οπότε, με πρωτοβουλία κάποιων σωματείων συνταξιούχων, σωματείων δασκάλων, γονέων κτλ., γίνεται και αυτό το απογευματινό συλλαλητήριο την Παρασκευή το απόγευμα, σε 7 η ώρα. Πλατεία Ελευθερίας. Mm-hmm. Και ο στόχος είναι σταδιακά να προετοιμάσουμε για ένα μεγάλο παγκρίτιο συλλαλητήριο, το οποίο ευελπιστούμε να γίνει εντός 20 ημερών, εντός μηνός, θα δούμε. Κύριε Φιλιζανή, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.